τυπικό κατέστη στην πορεία ο χαρακτήρα τη απαγόρευση των μετακινήσεων των πολιτών σε τρία σημεία τη πόλη, με έμφαση το παραλίμνιο μέτωπο, αφού από το τριήμερο τη πρωτομαγιά και έπειτα παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση τη επισκεψιμότητα και τη χρήση των σημείων αυτών για σωματική άσκηση ή για τον περίπατο. Τυπικά η απαγόρευση τη κυκλοφορία λήγει την Τρίτη. Ουσιαστικά όμω και στην πράξη ακυρώθηκε από την ίδια την πραγματικότητα τι τελευταίε ημέρε ο εγκλισμό δεν ήταν εύκολο για κανέναν και ο συνδυασμό τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων με τα μηδενικά κρούσματα κορονοϊού στην περιοχή συνετέλεσαν στη σταδιακή αύξηση τη κίνηση, όπω αποτυπώθηκε και στα τηλεοπτικά πλάνα του ITV το απόγευμα τη Δευτέρα στον πεζόδρομο Ποδηλατόδρομο. Από αύριο, ωστόσο, ξεκινά μια νέα περίοδο απαγόρευση κυκλοφορία, αυτή τη φορά όμω για τα ΙΟΤΑΧ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλο Μαου. Η απόφαση την οποία έλαβε ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ κινείται στην κατεύθυνση ενίσχυσης της κίνησης πεζών και ποδηλάτων στο παραλίμνιο μέτωπο τουλάχιστον τις απογευματινές ώρες. Έτσι από αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου και μέχρι το τέλος του μήνα καθημερινά από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση. Στην οδό Διονυσίου Φιλοσόφου από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Καραμαλή μέχρι τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης έναντι της πύλης εισόδου του κάστρου. Επίση, από το τμήμα τη οδού μπροστά από την πλατεία Μαβίλη, από τη διασταύρωσή τη με την οδό Ευαγγελίδη μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Καραμαλή. Επίση, από τη λεωφόρο Κάρολου Παπουλιά, από το ύψο τη συμβολή τη με τη Γαριβάλδη μέχρι τη συμβολή τη με την οδό Βογιάνο. Και τέλο, από την πύλη του κάστρου που βρίσκεται επί τη Διονυσίου Φιλοσόφου έναντι τη επιβίβαση και αποβίβαση των καραβιών, θα επιτρέπεται μόνο η έξοδο οχημάτων με κατεύθυνση προ την πλατεία Μαβίλη.